φίλες και φίλοι της Παντιέρας, στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουμε με αγωνιστές εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, συζητάμε σήμερα με τρεις αγωνιστές, με τη Σοφία Τσάδαρη από τα δεξιά ξεκινώντας, η οποία είναι αρχιτέκτον, μέλος της Ανταρσία και υποψήφια στην Περιφέρεια Αττικής, με τη Βαγγελιό Σωτηροπούλου, μηχανολόγο-μηχανικό, μέλος της Μετοπικής Αριστερής Συμπόρευσης και του Σχεδίου Β, και με τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος είναι ιστορικός τέλεχος της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και εκφράζει τη μαχόμενη δικηγορία. Θα έχουμε, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Κώστα τον Παπαδάκη, που ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια κοινωνική καταστροφή, ακραία δεν χρειάζεται να την περιγράψω, τα ξέρουμε όλοι την κατάσταση, με την ανεργία, με τον 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με τα φάρμακα, με τα νοσοκομεία, την υγεία, την παιδεία κλπ. Φαίνεται ότι το αστικό πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται. Πώς βλέπεις τον ρόλο των εκλογών αυτών σε αυτή την αναδιάταξη? Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Παντιέρα για την πρόσκληση, για τη συμμετοχή μου στο βίντεο αυτό και για τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά τις εκλογές, πιστεύω ότι είναι μια σοβαρή πολιτική μάχη, στην οποία το μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν εκφράζεται ούτε από τη Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορεί. Και έχει ανάγκη από μια τρίτη προοπτική, από μια τρίτη λύση. Έχει ανάγκη από μια διέξοδο απέναντι σε αυτή την κοινωνική καταστροφή, γιατί είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές, είτε είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί οι μνημονιακές δεσμεύσεις δεν σταματάνε, είτε με την προληπτική πιστωτική γραμμή είτε με τα μνημόνια, και γιατί το ζητούμενο δεν είναι να αλλάξει ο διαχειριστής, αλλά είναι να αλλάξει η πολιτική. Αυτή την τρίτη λύση δεν μπορούν να τη δώσουν τα κόμματα του αστικού μπλοκ. Δεν υπάρχει αντιμνημονιακή πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να τη δώσει μόνο η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της στην προοπτική μιας αντικαπιταλιστικής ανατροπής στην κατεύθυνση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, και θεωρώ ότι το εκλογικό εγχείρημα της Ανταρσία Μάρς αυτό το σκοπό έρχεται να εξυπηρετήσει, να εκφράσει δηλαδή τον κόσμο του αγώνα και της προοπτικής για την υπέρβαση της καπιταλιστικής διαχείρισης της κρίσης. Πιστεύω ότι το αστικό πολιτικό μπλοκ αναδιατάσσεται πράγματι, με διάφορους τρόπους προσπαθεί να παράγει εναλλακτικές λύσεις. Χρέος δικό μας είναι να αποτρέψουμε τις αυταπάτες από τον κόσμο της εργασίας και του αγώνα και να του δώσουμε την προοπτική εκείνη η οποία θα του εξασφαλίζει όχι την οποιαδήποτε διαμαγείας λύση των προβλημάτων τους με κυβερνητική ανάθεση, αλλά την προοπτική, την πολιτική του αγώνα του μέχρι την τελική νίκη. Ευχαριστούμε τον σύντροφο τον Κώστα τον Παπαδάκη, που είναι υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια στην Αθήνα, και ήθελα να ρωτήσω τώρα τη Βαγγελιώτη Σωτηροπούλου, η οποία, όπως είπαμε, είναι μέλος της Μετοπικής Αριστερής Συμπόρευσης, το δεύτερο μέλος της προστακτικής Ανταρσία Μάρς, όπως έχει βγει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή η κατάσταση με τα μνημόνια, την ανεργία και όλος αυτός, όλη αυτή η βαρβαρότητα, πώς μπορεί να ανασχεθεί μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης? Και μάλιστα όταν, ας πούμε, ακούμε ότι είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέσα στο ευρώ, δεν παίζουμε με το ευρώ κτλ. Τι γνώμη έχουμε? Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Παντιέρα για την πρόσκληση. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να τελειώσουν τα μνημόνια μέσα στη ζώνη του ευρώ. Διότι η ίδια η νομισματική ένωση, το ίδιο το δημοσιονομικό σύμφωνο, είναι ένα θεσμικό μνημόνιο. Η ενοποίηση των τραπεζών, ο κανονισμός 472 και 473 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται από 1η-1η του 2014, λέει ότι πλέον οι προϋπολογισμοί όλων των χωρών μελών της Ευρωζώνης υπόκειται στον έλεγχο των Βρυξελών. Επομένως, οι χώρες χάνουν το βασικότερο εργαλείο χάραξης οικονομικής πολιτικής.
για χρόνια οι εργαζόμενοι παλεύανε κάθε φορά που κατατίθεται ο κρατικός προϋπολογισμός για την αύξηση των δημόσιων δαπανών, για να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία, για να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία. Κάτι τέτοιο δυστυχώς είναι αδύνατο στα πλαίσια αυτών των κανονισμών. Επομένως, αναιρείται το βασικό δημοκρατικό εργαλείο κάθε χώρας. Και όπως είπε πολύ σωστά πριν και ο Κώστας ο Παπαδάκης, αυτή τη στιγμή οι βουλευτικές εκλογές χάνουν την σημασία τους στην αλλαγή της κυβέρνησης της Ελλάδας. Γιατί? Γιατί υπάρχει από πάνω ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο αν δεν αναιρεθεί, πραγματικά θα ψηφίζουμε για τον διαχειριστή και για το θυρωρό της πολυκατοικίας και ποτέ για το τι γίνεται μέσα σε αυτή την πολυκατοικία. Και αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει με το πόσο αριστερός, προοδευτικός, καλός είναι αυτός που διαχειρίζεται αυτή την εξουσία, διότι αυτή η εξουσία έχει φύγει εντελώς πλέον από τη χώρα μας μέσα από αυτούς τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Πραγμα που σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, ότι ακόμα και αν η Ανταρσία Μάρς έπαιρνε το 51% και καλείται να κυβερνήσει μέσα στα πλαίσια του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έκανε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μέσα σε αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική κοινωνική πολιτική. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ, αφού ευχαριστήσω με τη σειρά μου ως τρίτη για αυτή την πρόσκληση, σε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι και είναι πολύ σημαντικά, πόσο εμφανές είναι αυτό που συμβαίνει και που συνδέει τις δύο ερωτήσεις, δηλαδή το πόσο να διατάσσεται το πολιτικό σκηνικό αλλά και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δει κανείς τις ειδήσεις, έτσι βγαίνει όλη την ώρα λέγοντας και προτάσσοντας την ανάγκη το πρόγραμμα να τηρηθεί, η χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις, όποια κυβέρνηση και αν βγει να ακολουθήσει αυτό το πλαίσιο, την ίδια στιγμή που βέβαια όποιος έχει διαχειριστεί αυτό το πλαίσιο στις τέσσερις κυβερνήσεις που αλλάζουμε από το 2010 έχει τρομακτική φθορά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή, ας πούμε, η κατάρρευσή του, η ΔΙΜΑΡ έχει εξαγγελωθεί, ο λαός που μπήκε στις κυβερνήσεις το ίδιο και επομένως το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί σε αυτή τη διαδικασία, να επανασυσπυρώσει όσο μπορεί τις δυνάμεις της Νουδού και να τη διασώσει και νομίζω ότι σε αυτό σκόπευε και η επίσπευση της εκλογής Προέδρου και όλη αυτή η διαδικασία, αλλά και να φτιάξει κόμματα που βολεύουν ώστε να έχει παίκτες σε ένα πολιτικό σκηνικό που να μπορούν να παίξουν ρόλο αμφίπλευρων συμμαχιών κτλ. Τέτοιο δημιούργημα είναι το ποτάμι, κατά τη γνώμη μας νομίζω να συμφωνούν όλοι εδώ, και μάλιστα με ιδιαίτερο το ρόλο των καναλιών και του επικεφαλής τους. Αντίστοιχου χαρακτήρα είναι η πρωτοβουλία για το νέο κόμμα του Παπανδρέου, όπου πάλι φτιάχνει έναν παίκτη μπαλαντέρ που μπορεί να παίξει σε διάφορα σχήματα και νομίζω ότι κάπως έτσι μορφοποιείται τελικά αυτό που πολιτικά είπαν και οι προηγούμενοι, το πώς αλλάζει το πολιτικό σύστημα και τι διακυβεύεται για τους πάνω σε αυτές τις εκλογές. Να προσθέσω κάτι, μια ερώτηση που μου γεννήθηκε ακούγοντας κυρίως εσένα, Βαγγελιό, αλλά και τις άλλες δύο συμπληρώσεις. Αυτά περί Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Από μια άποψη παραπλήσια τα λέει και το ΚΚΕ. Μήπως θα έπρεπε να ψάξει κανείς περισσότερο μια συνεργασία με το ΚΚΕ κλπ. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, αν συμφωνούμε, ή θα έπρεπε να. Ή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Κατά τη δική μου γνώμη, θα έπρεπε προφανώς όλες οι δυνάμεις που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ανεξάρτητα από τις στρατηγικές τους διαφορές, ανεξάρτητα από το πώς αφηγούνται το πρόταγμα μιας άλλης κοινωνίας σε ένα δεύτερο χρόνο, θα έπρεπε να συνεργάζονται για την ημερήσια διάταξη της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με αυτή την έννοια, παρότι με το ΚΚΕ οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διαφορετικό σοσιαλιστικό όραμα και αφηγούμαστε διαφορετικά τα στοιχεία μιας μελλοντικής κοινωνίας. Επίσης, αρκετοί από εμάς στην ανάπτυξη του κινήματος, εμείς τουλάχιστον που είμαστε μέλη της Ανταρσίας, της Μετοπικής Συμπόρευσης, του σχεδίου Β, την ανάπτυξη του κινήματος την βλέπουμε διαφορετικά και όχι με τον τρόπο που τη βλέπει το ΚΚΕ. Ωστόσο, κατά τη δική μου γνώμη, θα όφιλε το ΚΚΕ, εφόσον εδώ και τόσα χρόνια υπηρετεί μια πολιτική καταγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμπράξει
σε μια σειρά ζητήματα με την Ανταρσία, με το μέτωπο αριστερής συμπόρευσης, με όσες δυνάμεις τουλάχιστον κατανοούν αυτό το αυτονόητο, ότι πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση. Δυστυχώς, αυτό το απολύτως αυτονόητο ότι έπρεπε να συνεργαστούμε με βάση αυτό το πρόταγμα, της εξόδου από την Ευρωζώνη και της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια το έβαζε μπροστά, τώρα το έχει πάει εντελώς πίσω και προτάσει πρώτα τον συνολικό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, ο οποίος με μιας θα λύσει και αυτά τα προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό, ότι το τρομερό είναι ότι το ΚΚΕ νομίζω ότι χρησιμοποιεί προσχηματικά αυτή τη συνολικότητα και τέλος πάντων μια στρατηγική προοπτική, δηλαδή επί της ουσίας. Εντάξει, καταρχήν κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι. Είναι μια αντιευρωπαϊκή δύναμη που το τονίζει, είναι στο χαρακτήρα της και αν βγεις παρά έξω να πεις ότι δεν λέει κάτι τέτοιο το ΚΚΕ, ο κόσμος θα γελάει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τελικά οχυρώνεται πίσω από το ζήτημα των ευρύτερων μετασχηματισμών, της λαϊκής εξουσίας και άλλων προταγμάτων για να αποφύγει τη μάχη. Και νομίζω ότι αυτό το έχει αποδείξει και σε κινηματικούς σταθμούς, το Δεκέμβριο του 2008 και την εξέγερση της νεολαίας, τις πλατείες, μια σειρά από κινηματικές μάχες στις οποίες δεν συμμετέχει, αλλά και από το γεγονός ότι τελικά προτάσει τα στρατηγικά υποτίθεται ζητήματα, ώστε να μην κάνει τίποτα στο διατάφτα των αγώνων, αλλά και του πολιτικού του προγράμματος, αν θέλετε, του μάχημου σε σωματείας, του τι διεκδικεί, δηλαδή καταλήγει να έχει τις ίδιες θέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά πράγματα, στο διατάφτα, ή στο όνομα του πολύ μεγάλου να διεκδικεί, ας πούμε, πολύ μικρά πράγματα. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα, θα μου επέτρεψες να συμπληρώσω κάτι για αυτό το ερώτημα, γιατί εκτός από όσα είπε και η Βαγγελίου και η Σοφία, θα ήθελα να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι η Ανταρσία και το 2010, στα πρώτα χρόνια της συγκρότησής της, είχε απευθύνει την πρόταση κοινής δράσης στο κίνημα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ τότε, την πρώτη περίοδο των μνημονίων. Το ΚΚΕ δεν είχε ανταποκριθεί. Η Ανταρσία το καλοκαίρι του 2014 απίφθινε επίσης πρόταση κοινής δράσης στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ για το κίνημα ενάντια στις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες στο μνημόνιο. Για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι στην Ανταρσία, δεν παραγνωρίζω ότι στο κάλεσμα αυτό είχε ανταποκριθεί και το σχέδιο Β και η άλλη συμμαχή μας στην Ανταρσία Mars σήμερα. Δεν θέλω να υποβαθμίσω σε καμία περίπτωση τη θέση τους. Απλά θέλω να πω ότι το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει δεχθεί προτάσεις κοινής δράσης και επανειλημμένα τις απορρίπτει στην καλύτερη περίπτωση, ταυτίζοντας μας με το ΣΥΡΙΖΑ, στη χειρότερη περίπτωση, συκοφαντώντας μας κατά τα γνωστά. Παραπέρα, το ΚΚΕ όποτε τίθεται στόχος εξόδου από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την μεταθέτει στη δευτέρα παρουσία. Τη μεταθέτει στην περίοδο που πρώτα θα έχει καταλάβει την εξουσία το ίδιο και μετά θα απελευθερωθούμε. Μέχρι τότε, λέω εγώ, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που τίθεται ένα θέμα εξόδου από το ευρώ να βγαίνει είτε η Αλέκα Παπαρίγα είτε ο Παφίλης ο Κουτσούμπας και να θυμίζει ότι κάποιοι αστεί έχουν συμφέρον από αυτό. Κατά συνέπεια, τι κάνει, εναποθέτει σε ένα αόριστο μέλλον το στόχο αυτό και αποστερεί κάθε πρόταση κοινής δράσης. Αν δεν υπήρχε αυτό, βεβαίως έχουμε την ίδια θέση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνω και εδώ μια διαφοροποίηση. Δεν είμαστε αντιευρωπαϊστές. Αντιευρωπαϊστές είναι αυτοί που είναι αντίθετοι στους λαούς της Ευρώπης. Μην χαρίζουμε το φιλοευρωπαϊσμό στους Ισουήτες και μην ταυτίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρώπη. Λοιπόν, όμως το ΚΚΕ δεν θέλει. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε μόνοι μας. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Κώστας. Ήταν πολύ σωστό. Άλλο Ευρώπη. Άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με την δυσιδαιμονία που κυριαρχεί προσπαθούν να μας πείσουν ότι αν φύγουμε από κάποιους μηχανισμούς που δημιούργησε το κεφάλαιο ενάντια στους λαούς που είναι οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποκολληθούμε και γεωγραφικά από την Ήπειρο. Είναι συνειδητή επικοινωνιακή πολιτική μακρόχρονη η ταύτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρώπη και τώρα έχει πάρει και πολιτιστικά χαρακτηριστικά με την Ισλαμοφοβία, ότι εδώ είναι η Ευρώπη και από εκεί είναι η βαρβαρότητα. Λοιπόν, και είμαστε υποχρεωμένοι, δηλαδή πρέπει να κάνουμε την διαφοροποίηση. Και συμπληρώνοντας αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πλήρης άρνηση των κατακτήσεων του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δηλαδή, ό,τι δημιούργησε η Ευρώπη σαν πολιτισμός, σαν διαφωτισμός, που ήταν κάποιες αρχές, για παράδειγμα, της αστικής δημοκρατίας, πριν από κάποιους αιώνες. Αυτοί αναιρούνται και καταργούνται μέσα από το ίδιο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή, ό,τι υπήρξε και γεννήθηκε στην Ευρώπη σαν πολιτισμός, αυτό το ίδιο καταραίει μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς. Και το είδαμε αυτό στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Και με πάρα πολλές προηγούμενες πράξεις. Να θυμηθούμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, τη συνθήκη του Μπόλκενστάιν. Είναι η κατάργηση της δημοκρατίας. Εξισώνουν προς τα κάτω, αντί να διευρύνουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Η κατάργηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας μέσα από το πλαίσιο της Λισαβόνας. Όλοι αυτοί που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθεροτυπίας στην Κυριακή, όλοι αυτοί που διαδηλώνουν υπέρ της ελευθεροτυπίας στην Κυριακή και που σε κάθε χώρα υπάρχουν θύματα δημοσιογράφων και διαδηλωτών οι οποίοι υπερασπίζονται δικαιώματα και ελευθερίες και έχουν το θράσος να διαδηλώνουν μαζί με τον Νετανιάχου και μαζί με άλλους υπέρ δίθεν της ελευθεροτυπίας. Μα δεν τους χαρίζουμε την Ευρώπη, δεν τους ανήκει. Και καλά έκανε και η αριστερά στη Γαλλία και δεν πήγε στη διαδήλωση αυτή. Ήθελα, Κώστα, να ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος της εργασίας στενάζει μέσα σε αυτή την κατάσταση του κοινωνικού αρμαγεδόνα που βιώνει. Και ενώ συμμερίζεται ίσως και πολλά από αυτά τα οποία λέτε, το βλέπουμε και σε γκάλωπα αυτά, έχει όμως σαν προτεραιότητα το να φύγουν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Και τέλος πάντων όλοι αυτοί που οι κυβερνήσεις του Μαύρου Μετόπου. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα, και εσείς θέλετε να φύγουν οι κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που μπορεί σαν εναλλακτική κυβέρνηση να, από ό,τι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και το κλίμα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κτλ. Αυτός θα διαχειριστεί κτλ. Γιατί λοιπόν μία κάθοδος της Ανταρσία Μάρς εκλογική? Μήπως θα έπρεπε να φυλάξει κανείς τις δυνάμεις για μετεκλογικά? Έλεγα και πριν ότι η κάθοδος της Ανταρσία Μάρς απαντάει στην ανάγκη της κοινωνίας για μία τρίτη προοπτική απέναντι σε μία Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει και ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορεί. Η πρώτη προτεραιότητα δεν είναι να φύγουν οι κυβερνήσεις, να φύγουν οι πολιτικές τους. Έλεγα και πριν ότι ακόμα και η Ανταρσία Μάρς να έπαιρνε 51% και να εκαλείται να διαχειριστεί τα δεδομένα πλαίσια πολιτικών και οικονομικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε να παράγει διαφορετική πολιτική. Όπως δεν μπορεί να παράγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα όλες του οι υποσχέσεις, οι προεκλογικές διολυσταίνουν, κατολυσταίνουν και αναιρούνται. Τι έχει μείνει από όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις τελικά του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει? Μία μέχρι στιγμής δεν έχει αναιρεθεί, τα 751 ευρώ κατώτατος μισθός. Και να πω αυτό, που ξέρω ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Κανείς δεν λέει ότι είναι αρνητικό, φτάνει. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν 1.000, 1.200, 1.500 ευρώ και παίρνανε μέχρι και τα διπλάσια πριν από τα μνημόνια. Και που αυτοί είναι άνθρωποι που καλούνται με αυτά τα εισοδήματα, που πολλές φορές δεν είναι επιδίωκαν σε ένα σπίτι γιατί ο ένας από τους δύο έχει χάσει τη δουλειά του, να συντηρήσουν μια οικογένεια. Θα έχουν μια οικονομική βελτίωση. Ο Σταθάκης είπε προχθές ότι οι οικογένειες, προσέξτε τη διατύπωση, οι οικογένειες που έχουν 800 ευρώ και πάνω, δεν θα κοιτάξουμε από εκεί και κάτω να ενισχύσουμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αλλαγή κοινωνικής πολιτικής. Έχουμε κάποια μέτρα ενίσχυσης της ακραίας φτώχειας. Έχουμε κάποια φιλανθρωπία συγκαλυμμένη, πολύ πεπερασμένου οικονομικού περιεχομένου, η οποία τελικά αφορά ένα ελάχιστο μέρος της κοινωνίας. Λοιπόν, και είναι η μόνη υπόσχεση αυτά τα 751 που έχουν μείνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αρκεί όλο αυτό για να πεις ότι στηρίζω μια κυβέρνηση που παριστάνει την αριστερά αλλά δηλώνει διαρρήδινο ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και που ακολουθεί βήματα που είναι βέβαιο ότι φέρνουν τον ίδιο δρόμο? Ή θα πρέπει να καταργήσει την πολιτική της αυτοτέλεια η αντικαπιταλιστική αριστερά και να υποκληθεί σε αυτή τη διαδοχή? Διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο, ελπίζω να το διαλέξει και ο κόσμος και στην κάλπη, γιατί ξέρουμε ότι στον αγώνα θα το διαλέξει τη Δευτέρα και την Τρίτη και θα είναι και πολύ σκληρός ο αγώνας και πολύ σύντομος με τις προθεσμίες που λήγουν τέλη Φεβρουαρίου. Το θέμα είναι όμως όταν θα διαλέξει αυτόν τον αγώνα να έχει ένα σύμμαχο ισχυρό. Ένα σύμμαχο που να αποτελεί ένα αποκούμπι και μια δύναμη προοπτικής, να κατεβαίνει στον δρόμο και να έχει ένα πολιτικό πρόγραμμα που να ενοποιεί τις κοινωνικές αντιστάσεις. Αυτή η ανάγκη δεν μπορεί να υπηρετηθεί με την απουσία από τις κάλπες ή με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Και ξέρετε ότι επιδιώξαμε να απευθυνθούμε και σε άλλους. Εκτός από αυτούς που τελικά ανταποκρίθηκαν και συγκροτήσαμε την Ανταρσία Μάρς. Και δεν βρήκαμε δυστυχώς θετική ανταπόκριση και από εκεί.
που αν τη βρίσκαμε σίγουρα θα είχε μεγαλύτερη ακόμα δυναμική το εγχείρημα. Πιστεύω όμως ότι στο μέλλον θα μπορέσει να γίνει και αυτό, είμαι αισιόδοξος. Σοφία, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Το πιο πιθανό ενδεχόμενο, από ό,τι φαίνεται, είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είτε αυτοδύναμη, είτε εν πάση περιπτώσει με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση, μετακλογικά, η θέση της Ανταρσία Μάρς σε σχέση με αυτό το ενδεχόμενο, ποια είναι? Νομίζω ότι σε συνέχεια και όσον είπε ο Κώστας πριν, ότι υποχρέωση κάθε αριστερής δύναμης και της Ανταρσία θεωρούμε συγκεκριμένα, είναι να διεκδικήσει, να συμβάλλει στο να διεκδικήσει ο λαός όσα έχει πραγματικά ανάγκη και όσα του αξίζουν. Δηλαδή σε ένα κλίμα μειωμένων προσδοκιών που καλλιεργείται, ότι πρέπει να μας αρκούν τα 751 ή τα 900 ευρώ ένα νοικοκυριό ή ξέρω εγώ ό,τι τύπου έτσι ελάχιστα μπορεί να υπόσχεται ο κάθε υποψήφιος, νομίζω ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια λογική αντιπολίτευσης, εργατικής αντιπολίτευσης, αυτά που διεκδικούν και αυτά που βάζουμε και σήμερα στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, σε κάθε φορέα του μαζικού κινήματος, θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το δίκαιο και το σωστό. Και επομένως δεν θα πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της αριστεράς μια λογική, παραδείγματος χάρη, ανοχής, ανακοχής, αναμονής. Νομίζω ότι με το που θα εκλεγεί η επόμενη κυβέρνηση, ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει αυτά που έχει πραγματικά ανάγκη και να αποδείξει ο καθής αν μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα του οργανωμένου λαού. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ δεν τα πιστεύω ούτε τα 750 ευρώ. Γιατί δεν τα πιστεύω? Στα χαρτιά θα είναι, ποιος θα τα δίνει? Διότι ας πούμε ότι μια κυβέρνηση θεσμοθετεί και 1000 ευρώ. Όταν έχεις μια ανεργία της τάξης του 30% και αυτή δεν μπορείς με τίποτα να την κουνήσεις μέσα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και των χιλιάδων περιοριστικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πάει να θεσμοθετήσεις και δι χίλιαρο, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να εκτινάξεις την μαύρη εργασία, γιατί δεν θα μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα, η μία επίπτωση που σημαίνει να καταβαραθρώσεις τα ασφαλιστικά ταμεία και επίσης η μία όψη αυτή και η άλλη όψη είναι ότι δεν θα τηρείται πουθενά, γιατί όταν έχεις χιλιάδες ανέργους να περιμένουν, προφανώς δεν έχουν καμία δύναμη ταξικής διεκδίκησης, ώστε αυτό το 750 ευρώ θα γίνει 450, 350, 150 μαύρο. Άρα υπάρχει αυτός ο ογκόλυθος του 30% της ανεργίας, που αν δεν εστιάσουμε εκεί, ό,τι διακήρυξη να γίνει, ακόμα και να θεσμοθετηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί.